Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην αύξηση επιτοκίων, την πρώτη αύξηση για το 2018, να δούμε τι σημαίνει αυτό και πώς επηρεάζει την Ευρωζώνη. Μαζί μας η Βάσου Αγγελέτη. Καλησπέρα Τέτα. Χθες στην πρώτη του εμφάνιση στην συνέντευξη τύπου της Fed, ο Τζερόμ Πάουελ, ο νέος διοικητής της Κεντρικής Αμερικανικής Τράπεζας, ανακοίνωσε τη νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, από το 1,5% στο 1,75%. Η Αμερική έχει πάρει μια άλλη πορεία, πολύ διαφορετική από την Ευρωζώνη. Ούτως ή άλλως είχε ανακοινωθεί και εξαγγελθεί και από την προηγούμενη διοίκηση, από την Τζάνετ Γιέλεν, ότι θα είναι η πολιτική αυτή στο εξής σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, το οποίο σημαίνει ότι και μάλλον είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης στην οποία έχει έρθει η αμερικανική οικονομία, κάτι στο οποίο ελπίζει, αλλά είναι επόμενη φάση για την Ευρωζώνη. Αυτό που συμβαίνει όταν οι οικονομίες ανακάμπτουν από μια κρίση, μειώνουν την ποσότητα του χρήματος οι κεντρικές τράπεζες. Αυτό το κάνουν αυξάνοντας τα επιτόκια, το χρήμα γίνεται πιο ακριβό. Αυτό είναι ένα μέτρο για να προλάβουν την αύξηση του πληθωρισμού, να μην υπερθερμανθεί η οικονομία όπως λέμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν είναι σε αυτή τη θέση και μάλιστα οι αναλυτές, το 1/3 των αναλυτών εκτιμούν ότι θα είναι 4 συνολικά φέτος οι αυξήσεις των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή 3 όπως θεωρούν οι περισσότεροι. Όπως και να έχει, δεν είναι κάτι που αφορά άμεσα την Ευρωζώνη. Είμαστε σε πολύ διαφορετική τροχιά, σε πολύ διαφορετική φάση. Έχουμε ακόμη το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, δηλαδή το φθηνό χρήμα στην Ευρωζώνη. Ήταν το μέτρο που με δική του και με πολλή στήριξη έχει καθιερώσει αυτά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια ο Μάριο Ντράγκη, τον έχει χαρακτηρίσει. Επομένως και έχει πει και στην τελευταία πρόσφατη συνέντευξη τύπου που έκανε ότι θα παραμείνει το μέτρο, σίγουρα ξέρουμε ως το Σεπτέμβριο ίσως και να συνεχιστεί, αν δεν δουν οι κεντρικοί τραπεζοί της Ευρωζώνης, δεν δουν τους ρυθμούς ανάπτυξης που περιμένουν και κυρίως την ενίσχυση του πληθωρισμού. Είναι ένα σημείο κλειδί αυτό για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επομένως, παρότι δημιουργείται αυτή η νέα τάση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εμείς είμαστε πολύ διαφορετικά. Βέβαια, μέσα στην ίδια την ECB υπάρχουν φωνές άλλες που υποστηρίζουν ότι πρέπει να τελειώσει νωρίτερα τα λεγόμενα γεράκια. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας, ο Γιάννης Βάιντμαν, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο λέει ότι πρέπει να τελειώνει η ποσοτική χαλάρωση στο άφθονο χρήμα. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Βέβαια, επειδή ο Βάιντμαν προαλήφεται για διάδοχος του Ντράγκη, θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Αυτό όμως θα γίνει στο τέλος του 19, επομένως δεν είναι κάτι που αφορά πολύ άμεσα την Ευρωζώνη. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μπει σε έναν καλό ρυθμό ανάπτυξης, ούτως ώστε να είναι έτοιμη η οικονομία να δεχτεί το ακριβότερο χρήμα.